επιτέλους νυφούλα. Yes, I do. Όχι, ακόμα και τώρα κατά προσέγγιση. Δεν θα γίνει ακριβώς αυτό. Δεν είναι ακριβώς νυφικό αυτό που θα φορέσω. Somos la epidemia volada. Somos la llamada armada corazonada. Είσαι ο παραδοσιακός τύπος γυναίκας. Καλά, είμαι πάρα πολύ. Εγώ, άμα δεν φτιάξω τυρόπιτα το πρωί και σπανακόπιτα και γιουβέτσι, δεν φεύγω από το σπίτι μου. Ναι, τιμώ τις παραδόσεις με έναν τρόπο. Θεωρώ ότι η γυναίκα και ο άντρας πρέπει να έχουν συγκεκριμένους ρόλους. Από την άλλη, όμως, δεν σκέφτομαι και να παντρευτώ. Απαραίτητα, θα το έκανα στα πλαίσια ενός πάρτι για να γιορτάσω την αγάπη μου με τον σύντροφό μου, τους φίλους μου αυτό. Θα έκανες ποτέ εσύ την πρόταση γάμου, αν το ένιωθες, ότι με αφοσιτέτα. Εννοείται καλέ, προφανώς, γιατί, μια ζωή έχουμε. Δεν έχω κάνει πρόταση γάμου, θέλω να ηρεμήσεις. Σου έχουν κάνει. Όχι. Όχι, γιατί όσοι ήμουν μαζί τους δεν ήταν τρελοί ακριβώς, ήταν κατά προσέγγιση, κατάλαβες. Δεν ήταν τελείως ψυχασθενής, ήταν λίγο, ναι. Ο Κωστής είναι αρκετά τρελός. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μιλήσω για τα προσωπικά μου, για τα προσωπικά μου δεν θα μιλήσω. Είσαι χαλαρή, θα βγείτε μαζί με τον Μαραβέγια, θα φωτογραφηθείτε. Μετά από κάποια φάση της ζωής σου, ιδίως όταν βρίσκεσαι σε ένα επάγγελμα το οποίο με κάποιο τρόπο εκτίθεται στα μέσα, θεωρώ ότι πιο λογικό και πιο υγιές για εσένα είναι απλά να ζεις τη ζωή σου χωρίς να προκαλείς, αλλά να μην στερείσαι ούτε στιγμές ούτε τίποτα. Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν θέλεις να μοιράζεσαι έτσι τα προσωπικά σου πια? Γιατί πραγματικά nobody cares. δεν είναι, θέλω να πω ότι είναι τόσο πεζό όλο αυτό και πραγματικά παιδιά κανένα, δηλαδή ακόμη και εσύ δεν βαριέσαι που με ρωτάς.